Εκδοτικό το θέμα. Και κάνει εισήγηση, έχετε βγάλει μάλλον σαν λιμενικό ταμείο πραγματικά 4 αποφάσεις υπέρ της κυρίας Αδελφουλάκη. 3, γιατί μία ήταν αρκετή, δεν ήταν προς την αντιπροσώστοση. Πώς η μία ήταν, νομίζω, αναφέρομαι. Λοιπόν, αντιπροσώστοση, ξέρω, 3 είναι. Μία του 10 και δύο δικιά μας. Ναι, και δύο δικιά σας, και αν μία δικιά σας, του λέει ότι δεν θα τα δύο δικιά. 3 είναι. 3 είναι οι αποφάσεις. Ακούστε τι. Τα από εγώ τα σκέφτηκα. Μόνο 2-3 ερωτήσεις θα σας κάνω και θα σταματήσω. Φυσικά δεν είναι σωστό που κατακυρώνει πώς θέλετε να καταλογίζετε σε εσάς όλα να πληρωθούν τα ποσά που σας. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Όταν λοιπόν φέρνετε 3 αποφάσεις ομόφωνες, έρχεται ένας ταμείας, όπως αναφέρει η κυρία Γιαννουλάκη, και κάνει μια αρνητική εισήγηση. Στέλνετε εσείς το χρηματικό έντερμα 16 δεκάτου, στην κυρία Γιαννουλάκη με αρνητική εισήγηση του ταμεία. Στείλατε μία βόμβα αναμένη στην κυρία Γιαννουλάκη για να την πετάξει πού. Την κυρία Λεπουλάκου τελικά την πέταξε εσάς. Γιατί όταν κάνει αρνητική εισήγηση ο ταμείας, που μπορεί να κάνει φυσικά, είναι στο δικαίωμά του να κάνει. Δεν μου λέτε ή να το φωνάξει στο διοικητικό συμβούλιο, να το κάνει στο διοικητικό συμβούλιο και να πείτε ότι έχουν αρνητική εισήγηση του κυρίου ταμεία, ο οποίος μάλλον θα μας επιστραφεί το ένταλμα και να μας τα κατολογεί σε εμάς, το ξέρετε αυτό, ότι θα καταλογιστεί σε εσάς. Εγώ δεν το ξέρω, το μάθω τώρα. Εφόσον αν το ξέρατε, γιατί το στείλατε αυτό για να θα καταλογιστεί η δεκτία. Ερώτηση μου κάνετε εμένα. Όχι, αν ξέρετε. Δηλαδή, ζητάτε να μου πείτε γιατί δεν κάναμε παρέμβαση στο ασφαλή του ελληνικού ταμείου. Όχι, παρέμβαση, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να πείτε στον. Εφόσον φέρετε την απόφαση που έβγαλε, όπως το λένε ο ταμείας που ήταν αρνητική η εισήγησή του, στο διοικητικό συμβούλιο. Γιατί έτσι όπως το στείλατε με την αρνητική απόφαση του ταμείας, ήταν σαν να λέγατε κατακυρώστε μου. Γι' αυτό είναι ένα προσεκτικό στην εισήγησή μου και νομίζω ότι συμφωνούν και τα μέλη με την απόφαση που πήραμε. Είπαμε ότι εμείς τα γνωρίζαμε. Πολύ καλά έκανε δουλειά και η οικονομική αλλά και η τεχνική υπηρεσία, να τη δείξουμε κι αυτή, ναι. Έτσι, η οποία εισηγήθηκε αυτά που εισηγήθηκε, ότι πρώτον δεν τη λάβανε υπόψη το 2010, δεν αναρωτήθηκε. Έγιναν ό,τι έγιναν παρεμβάσεις χωρίς καν αυτό, καν να ρωτηθεί τεχνική υπηρεσία και ταυτόχρονα και τεχνική. Το χρηματικό ένταλμα, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν βγάζει εσύ, έτσι. Σαφώς. Λοιπόν, φέρνουμε στην ελέξια όσο είναι ένταλμα με αρνητική εισήγηση του ταμεία. Είναι βόμβα. Στείλαμε όμως ταυτόχρονα και τις ομόφωνες αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων παίρνουν σημασία. Θα σας πω κάτι. Ο κύριος Καπίδης μάλιστα εισηγήθηκε στο τρίτο συνδυασμό και εγώ και αναφέραμε ότι. Είναι ανεξαρτήτου του αρχηγητή. Από τις αποφάσεις. Μπορεί να τελειώσει και επίσης αυτό το πείτε πάλι. Είναι ανεξαρτήτου αρχηγητή. Πραγματικά τη δώσατε μία βόμβα και λέτε κρύβεται εμείς για να την πληρώσουμε εμείς. Ως έκτενε. Δεν είπα ότι ο ταμείας έκανε λάθος τη δουλειά του ή ότι κακώς έκανε την εξαίρεση το δικαίωμά του, όμως φέρετε στο διοικητικό συμβούλιο και να πείτε παιδιά, εάν το στείλω αυτό το ένταλμα στην Επίτροπο, θα μας έρθει βούμερα, όπως και είπε. Δεύτερο πράγμα που σας λέω και σας τελειώνω. Και πέστε ότι η κυρία Δευτουλάκη τη δώσει χρονικό περιθώριο και πάει και πληρώνει τα 2.700, αν υπήρχε τρόπο να τα πληρώσει και αυτά. Τα 10.700. Ξέρετε νομικά, εάν εσείς ξεμπλέκεται από αυτό το πρόστιμο. Έχετε κάτι άλλο να πείτε για να πάρετε. Όχι, πήραμε μία απόφαση. Εντάξει, σα ακούσαμε τώρα. Αν εγώ ξέρω νομικά, αν έχουμε ρωτήσει. Όχι, δεν ξέρω. Για να ξέρουμε τι. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Ότι εμείς πήραμε. Ότι αν πληρώσει η κυρία Δευτουλάκου, τελειώνει το πρόστιμο. Λοιπόν, αυτό θα το πει. Εμείς πήραμε κάποιες αποφάσεις, συμφωνώ απόλυτα. Και το 10 και το 11 και το 12. Γνωρίζοντας ότι υπάρχει περίπτωση μάλλον πολλές, πάρα πολλές πιθανότητες να μην ευρεθεί. Και να καταλογιστούν σε εσάς. Να μην ευρεθεί. Και να καταλογιστούν σε εσάς. Σε εσάς, εάν δεν ευρεθεί. Εντάξει, να απαντήσουμε. Λοιπόν, εμείς είπαμε και εγώ μάλιστα μίλησα μαζί σας πολλές φορές στο γραφείο, εκεί έξω με τα παιδιά μπροστά, την οικονομική υπηρεσία. Και σου είχα πει, Μανώλη, εμείς η απόφασή μας πω ότι κοιτάξτε. Αλλά ενδέχεται να μην τη δεχτεί η Επίτροπος. Εάν δεν είχε αρνητική εισήγηση του ταμεία,
Αυτό είναι αυτό. Δεν μπορούσα εγώ να πω ορανία. Είναι και τεχνική υπηρεσία. Όχι, αφού λέει ότι είναι μονόπως ότι ο μισθωτής πληρώνει τελείωσε τα έξοδα. Απλά και μόνο. Εγώ πιστεύω. Είναι σαφές ότι ο μισθωτής πληρώνει τα έξοδα. Διάβασα πολύ προσεκτικά. Το διάβασα. Τη συντήρηση. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, μόνο αυτό και τελειώνω, σε βάση μου μισό λεπτό. Και το 10, και που διάβασα πάρα πολύ καλά, και μάλιστα αν θέλετε το φάκελο τον έχω όλο εδώ με χρονολογική σειρά. Τον πότε πάρθηκαν οι αποφάσεις και τις αποφάσεις των υπαλλήλων του Λιμενικού Ταμείου. Και το 10, έλαβαν υπόψη, έλαβε υπόψη το τότε συμβούλιο με πρώτη κύριο Μαρολά, ότι εγκυμονούσε κίνδυνος και το αναφέρει και ο κύριος Καπίνης στην τρίτη απόφασή μας να καταρρεύσει και ήταν πολύ δύσκολο μετά να προχωρήσουμε στην επισκευή λόγω χρονοβόρων διαδικασιών και της ιδιομορφίας που υπάρχει στο χτίσμα αυτό και γι' αυτό, σε παρακαλώ, και γι' αυτό πήραν εκείνη την απόφαση και εκείνοι πιστεύω το γνώριζαν ότι δεν πρέπει να γίνει συμψηφισμός. Όμως λόγω του καθεπήγοντος πήραν την απόφαση. Εμείς την βρήκαμε την απόφαση. Συμφωνήσαμε μαζί. Λόγω πάλι του καθεπήγοντος, λόγω όλων αυτών των παραγόντων, έρχεται εκείνη την τρίτη απόφαση και ο κ. Καπίρης είπε τα καλύτερα λόγια και τα πίστευε και εγώ τα ίδια. Εγώ πήγα στα στολίδι και αυτή είναι η πραγματικότητα για να δώσουμε πολιτική πλέον έμφαση στην κυρία Επίτροπο μήπως δεχτεί αυτές τις αποφάσεις μας. Και σας διευκολύνει στο να μην κρατήσετε τα χρήματα αυτά που βάλατε, που κανονικά από την πρώτη από το 10 δεν έπρεπε να δεχτούν τον συμψηφισμό. Το είναι σαφέστατοι οι όροι και πολλά άλλα που τα γνωρίζουμε. Εμείς λοιπόν δεχτήκαμε την εισήγηση του 10 ότι υπήρχε κύμα κίνδυνο να καταρρεύσει το κήκημα. Δεν μπορούμε να το αποκαταστήσουμε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είστε έμπειρος καρδική και όπως και εγώ από την εποχή παλιά κτλ. Και δεχτήκαμε όλα αυτά. Δυστυχώς η κυρία Επίτροπος έκανε το αυτονόητο. Όχι δυστυχώς. Δυστυχώς. Πώς θα μου πάρετε να το κάνει. Μα το δώσατε να το κάνει. Με αρνητική σύγκριση. Για να βρει αυτό είναι άλλη διαδικασία του τι έγινε τώρα. Του υπαλλήλου, αφήστε το. Όχι του υπαλλήλου. Δεν λέω ότι είναι αρνητικό το υπαλλήλου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Άρα πρέπει λοιπόν να πούμε λόγω κυρία Τεχνική Υπηρεσία γιατί δεν είπε θετική. Όχι, όχι, όχι. Ή οικονομική. Δεν θα του λέω καθόλου αυτό. Όταν από αυτό που κάναμε για να βοηθήσουμε τα καλύτερα λόγια και τα αξίζεται για το χώρο κάτω που διατηρείται. Το επικίνδυνο το να καταρρεύσει. Το δύσκολο στο να ξαναδημιουργήσουμε αυτό το χτισματάκι. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτά κάνουμε. Δυστυχώς. Κύριε Πρόεδρε, να σα πω, δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό το θέμα. Εδώ βάζει μια. Δεν το είχα σκεφτεί. Μα βάζει μια διάσταση η οποία ούτε καν το είχα σκεφτεί. Θεωρούσα ότι αν τα καταλογίσουμε, πάρουμε απόφαση. Να το καταλογίσουμε στην Ελένη Αδελφουλάκου ότι ξεπερδεύουμε. Μήπως όμως δεν ξεπερδεύουμε. Α, τώρα δεν ξέρω τι σε απόφαση. Να πάρουμε αυτή την απόφαση. Μα την πάρουμε. Μήπως αυτά. Να καταλάβουμε. Μην διαδώσετε. Έτσι είναι. Το να ξέρουμε είναι προφυλαζόμαστε από τα χειρότερα. Σταμάτησε αυτό που είπε. Εάν πληρώσει η κυρία Δεφουλάκου, εμείς θα πάρουμε τις δύο αποφάσεις, τρεις μάλλον, τις δύο. Ανάκληση των δύο αποφάσεών μας. Και η κυρία Δεφουλάκου, σε ένα έμπλοκο χρονικό διάστημα, να τη βοηθήσουμε και έτσι κι αλλιώς να πληρώσει, έχει τελειώσει το θέμα. Ωραία. Έχει τελειώσει το θέμα, κύριε Πρόεδρε. Θα επαναλαμβάνω. Για εσάς. Για εμάς. Επαναλαμβάνω, νομικά είμαστε καλοκαιρωμένοι σε αυτό, το έχουμε ρωτήσει. Ναι, αυτό το νομικά αναρωτήσουμε, εμείς έτσι πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε ανάγκη. Ούτε ο Μανώλης, ούτε εμείς δεν θέλουμε να πληρώσει κανένας χρήματα. Τα αποδείξαμε. Τα οποία... Σαφώς, αλλά το αυτό που αποδείξαμε πράγματι. Λέει ο Μανώλης, ότι μήπως πάρουμε την απόφαση αυτή, θα πληρώσει η κυρία Δεφουλάκου, θα καταλογίσουμε εσύ κυρία Δεφουλάκου, σαν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά από εκεί και πέρα εμείς θα πρέπει να ξαναπληρώσουμε γιατί είναι καταλογισμένα σε εμάς. Ναι. Αυτό είναι. Μήπως πρέπει να κάνουμε λίγο έτσι, να, δούμε, να το δούμε νομικά το θέμα. Το έχω ψάξει. Δεν μπορώ να προχωρήσω περισσότερο.
Το έχω ψάξει. Αναλαμβάνεται δηλαδή την αφήνεια. Το έχω ψάξει. Εγώ στο και το έχω ψάξει. Δεν μπορώ να προχωρήσω. Αυτή είναι η σωστή απόφαση που πρέπει να πάρω. Και προφυλάσσω έτσι για την κυρία Αδερφουλάκου. Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ δεν διαφωνώ. Απλά μην τα πω στην κυρία Αδερφουλάκου και βαραίνω και εμάς.